Κύριε Βυσβίκη, τι κάνεις? Καλά. Πώς είσαι? Πώς είστε με την υγεία? Υγεία σου. Υγεία όλα σου. Καλά, όλα, όλα καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε για να γίνει προσεκτό με κάποια κόμματα. Ναι, ναι. Όχι, κύριε Βυσβίκη, μη λέτε. Μια χαρά. Δύσκολες στιγμές, αλλά καλά, όλα καλά. Πώς περάσατε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχετε αλλάξει συνήθειες? Εννοείται, ναι. Έτσι που σας ταρακώνησε, σας θεωρεί? Όχι, 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 όλα είναι καλά, καλύτερα, καλύτερα από πριν. Ανανεωμένος πάρα πολύ ο Βασίλης Βυσβίκης και χαίρομαι, χαιρόμαστε όλοι. Είναι κάτι ομιλητικός, ενώ συνήθως δεν μιλούσε στα πεσήματα. Ποτέ, δηλαδή τα απέφευγε πολύ. Εντάξει, τώρα οι ερωτήσεις κινήθηκαν όχι για την προσωπική του ζωή, κινήθηκαν στο κομμάτι της υγείας του, πώς είναι μετά την περιπέτεια που πέρασε. Το ρωτήσανε, πώς δηλαδή, περάσατε. Δηλαδή, υπήρξε ενδιαφέρον και από τους δημοσιογράφους. Και μάλλον επειδή θα δέχτηκε και πάρα πολλά μηνύματα περαστικά. Αισθάνθηκε ότι έπρεπε για να μην ανησυχεί και ο κόσμος να ευχαριστήσει και να πει παιδιά όλα καλά. Δεν ήταν κάτι μικρό βέβαια. Σοβαρό. Χρειάζεται προσοχή, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Αλλά βλέπεις και από την εικόνα του ανθρώπου, ρε παιδί μου, αν κάποιος είναι καλά. Εμένα μου δίνει την αίσθηση της υγείας του, κάνω ένα restart, είναι ανανεωμένος. Θα έπαιξε ρόλο και το ότι πέρασε και ένα ωραίο διήμερο, το άφησε πίσω. Δηλαδή δεν το πετύχαμε, δεν το πετύχαμε έξω από το νοσοκομείο. Τον πετύχαμε μετά στη Ρώμη, στην Πανσέλινο. Εντάξει, έχουν ξαναπάει 100 φορές νομίζω. Ναι, βρε παιδί μου. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή πιο πολύ στη Ρώμη, στη Ρώμη και στο Κρητικό, στο φίλο τους. Θέλω να πω ότι τους έχουμε ξαναδεί σε ταξίδι. Ξέρω, αλλά τώρα ήταν μια δυσκολία. Απλά και μετά... μπορεί από ένα τέτοιο θέμα υγείας να πάρεις όντως μια απόφαση και να αλλάξεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου. Επειδή το είπαν και οι γιατροί, είναι η σύσταση από τους γιατρούς που αποκτήσεις πιο. Και αυτό να σου κάνει και καλό. Δηλαδή μέσα από ένα εμπόδιο. Να προσέχεις τη διατροφή σου, να αφήσεις. Και να νιώσεις τυχερός που η ζωή σου βάρεσε το καμπανάκι, γιατί σε άλλους ναι, δεν το βαράει καθόλου. Εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει ένα ωραίο restart. Εγώ θέλω να πω κάτι έτσι ευχάριστο που έτσι πολύ είδαμε στη φωτογραφία που ανέβασε η Δέσποινα Βανδύ. Δηλαδή, ζουμάροντας τη φωτογραφία που ήταν μαζί με τον Βασίλη. Κάπου το διάβασα, ότι τη έκανε είδαμε και καλά ένα δαχτυλίδι. Να, αυτό που βλέπεις, ότι και καλά μήπως έχει έρθει. Μάλλον. Το χέρι αυτό είναι του Βασίλη τη Δέσποινα. Το μαύρο νύχι. Αυτό με το μαύρο νύχι τη Δέσποινα. Του Βασίλη Βυσβίκη είναι με το μονόπετρο. Έχει το μανικιούρ. Εντάξει, δεν βλέπω. Ναι, πρόσεξε όμως να δεις. Δεν είναι μονόπετρο πάντως. Ναι, επειδή στο από πίσω είναι το. Ναι, τώρα βλέπω το χέρι που. Δεν έχει τέτοιο. Δεν είχε δει ποτέ σασμό, ε. Δεν είναι. Δεν είναι μονόπετρο όμως. Πρόσεξε. Είναι ολόκληρο. Δηλαδή είναι το. Και μπορεί πάλι και μπορεί της. Να γίνει μία πρόταση, ρε παιδί μου. Ναι. Και εσύ μη μου το πω. Και από το κουτάκι ενός αναπτυξιακού μπορείς να σε κάνω πρόταση. Τσίγκινο. Αν είναι δυνατόν παλιά. Να σου το κάνει. Μα τι φήμες τώρα, είδαμε ένα δαχτυλίδι. Δεν μπορεί να βάλει ένα δαχτυλίδι γυναίκα, δηλαδή πρέπει αμέσως να έχει δεχτεί πρόταση. Είπαμε τώρα μια μπουρδάκι. Επειδή πήγε και στην Ιταλία, μπορεί να δέχεται. Από τι ξενέρωτη. Γιατί μα ξενέρωτη. Γιατί να είναι. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Σε μια δύσκολη στιγμή παίρνεις και κάποιες αποφάσεις. Α, δηλαδή θα παντρευτεί ένα ζευγάρι επειδή έβαλε στέντ. Τι μου λέτε τώρα, να καταλάβω. Συγγνώμη, καλέ. Μόνο είναι το θέμα τη περιπέτεια. Όταν είσαι καλά με κάποιον, ναι. Εγώ καταλαβαίνω. Αυτοί που το γράψανε, γιατί. Αυτοί που το γράψανε, σου λέει κάπως να πατήσω άλλο ένα κλικ. Έλα, για δεν μπορώ. Είδαμε ένα μονόπετρο και περιοδότησε. Ωραία, λάμπρο, μην είσαι τόσο. Γιατί τώρα, βάζουμε τώρα τη διαδικασία. Μπορώ να πω κιόλα. Βάζουμε τη διαδικασία τώρα σε όλο το περιβάλλον. Δεν θέμα ρομαντισμού, παιδιά. Είναι θέμα δημοσιογραφική εκμεταλλεύσεω. Καλά, δεν μιλάμε για το ζευγάρι που γνωρίστηκε χθε. Οι άνθρωποι είναι σαν να είναι παντρεμένοι. Είναι και καλά μαζί. Το σαν να είναι παντρεμένοι με το είναι παντρεμένοι έχει μεγάλη. Νομίζω, αν μια ήταν... σχέση η οποία είναι σχέση καιρό μαζί, ερωτευμένη. Να σέρνετε και να γράφετε. Τι μουντρούχο που είσαι πια. Πάντω, αν ήταν όντω δαχτυλίδι. Καμπούριδε. Τι δεν ξέρω τι να πω. Παναγία. Είπα καμπούριδε για να το συνδέσουμε με άλλο θέμα. Το ναι, είναι πιο μετά όμω. Για το χέρι τη πολύ νωρί πάσα. Και λίγο το δείχνει. Άκουνο. Ναι, αν ήταν όμω δαχτυλίδι πρόταση, θεωρώ ότι δεν θα το επεδείξει. Το δείχνει. Ναι, και ξέρει τι άλλο κάνει. Κάνει και έτσι η Δέσποινα εδώ, γιατί είχε λίγο ριζάκι να πέσει από την εκκλησία. Με δουλεύετε τώρα όλοι μαζί. Έγινε η Ελέτσι δεν έκανε έτσι με το δαχτυλίδι. Να είναι καλά. Με δαχτυλίδι, χωρίς δαχτυλίδι.